Γεια σας. Με τα χρόνια και με το κάθε μήνα μαζί είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πάρα πολλούς κυνηγούς. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να εντοπίσω ένα πρόβλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλούσαμε για το επικρατέστερο μάτι και θα πούμε δύο λόγια και πώς το βρίσκουμε αυτό και δείχναμε πώς βρίσκουμε το επικρατέστερο μάτι, ξαφνικά βλέπαμε μέσα στην αίθουσα που ήταν 200 και 300 άτομα να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν λίγοι, αρκετοί κάθε φορά, σε κάθε συνάντηση που είχαμε με τους κυνηγούς, που μετά από χρόνια καταλάβαιναν ότι επόμιζαν από λάθος πλευρά. Δηλαδή, μπορεί να κυνηγούσαν και 10 και 15 χρόνια επομίζοντας δεξιά και να είχαν επικρατέστερο το αριστερό μάτι. Εκεί λοιπόν άρχισαν να καταλαβαίνουν γιατί είχαν αποτυχίες στο κυνήγι, γιατί δεν μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν σε ένα όπλο. Είναι ένα θέμα λοιπόν που θα τα αναλύσουμε. Θα μιλήσουμε όμως πρώτα για το κυρίαρχο μάτι. Όπως έχουμε ένα δυνατό χέρι, ένα δυνατό πόδι, έτσι έχουμε και ένα πιο δυνατό μάτι. Είναι αυτό που οδηγεί την όραση. Δεν επέτεται ότι επειδή είμαστε δεξιόχειρες θα έχουμε επικρατέστερο και το δεξί μάτι. Μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο. Άρα λοιπόν, πριν αγοράσουμε όπλο, πρέπει να βρούμε ποιο είναι το επικρατέστερο μάτι μας για να δούμε τι όπλο θα πάρουμε και από ποια πλευρά θα επομίζουμε. Ένας λοιπόν από τους τρόπους για να βρούμε το επικρατέστερο μάτι υπάρχουν πολλοί. Εγώ σας δείξω ένα πολύ απλό. Κλείνουμε τα χέρια μας κατά αυτόν τον τρόπο. Να φαίνεται το μάτι μας, να βλέπουμε μέσα από την τρύπα αυτή που έχουμε δημιουργήσει εδώ. Βάζουμε ένα στόχο, ένα σημείο συγκεκριμένο και χωρίς να κλείσουμε κανένα από τα δύο μάτια μας και χωρίς να χάσουμε οπτική επαφή με αυτό που έχουμε σημαδεύσει, αρχίζουμε να φέρνουμε το χέρι μας προς τα πίσω. Βλέπετε ότι εμένα πηγαίνει στο δεξί μάτι. Έχω επικρατέστερο το δεξί μάτι, αλλά είμαι αριστερόχειρας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Επομίζω δεξιά, γιατί έχω επικρατέστερο το δεξί μάτι. Αν το αντιληφθείτε νωρίς, έχει καλώς. Γιατί θα, ανάλογα θα φροντίσετε να επομίσετε, να μάθετε και την επόμησή σας. Ή δεξιά ή αριστερά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν καταλάβετε μετά από 2, 3, 5 χρόνια ότι έχετε άλλο επικρατέστερο μάτι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί πρέπει να αλλάξει τρόπο επόμησης. Αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος βέβαια. Τώρα, να πάμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και να δούμε ποια είναι η λύση. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο αντιληφθείτε, καταλάβετε, διαπιστώσετε ότι τελικά επικρατέστερο μάτι είναι αυτό που είναι από την αντίθετη πλευρά του όπλου, από εκεί που επομίζετε, αν δηλαδή επομίζετε για χρόνια από δεξιά και δείτε ότι τελικά επικρατέστερο μάτι είναι το αριστερό σας, οι λύσεις είναι τρεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι να πάτε σε ένα δάσκαλο σκοποβολής που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξετε όμο επόμισης. Αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να φτιάξετε ένα κοντάκι, αυτός έχει και κόστος βέβαια, να φτιάξετε ένα κοντάκι το οποίο αν έχετε επικρατέστερο το αριστερό θα επομίζετε δεξιά και θα σας φέρνει τις κάνες στην ευθεία του αριστερού ματιού. Υπάρχουν και τέτοια κομμάτια. Ή το αντίστροφο, δηλαδή να επομίζετε αριστερά και να σας φέρνει το κοντάκι με το σχήμα του τις κάνες στην ευθεία του δεξιού ματιού αν έχετε επικρατέστερο το δεξί. Ο τρίτος και πιο ανορθόδοξος τρόπος, δεν θα τον προτείνα, είναι ο φτηνότερος. Και γι' αυτό σας το λέω, είναι η τρίτη έσχατη λύση, είναι ποιος. Να συνεχίζετε να επομίζετε από την πλευρά που επομίζετε, γιατί δεν μπορείτε να αλλάξετε εύκολα επόμιση μετά από τόσα χρόνια και να κλείνετε το μάτι σας. Δηλαδή, αν έχετε επικρατέστερο το αριστερό μάτι και επομίζετε για χρόνια δεξιά, όταν σηκώνετε το όπλο θα κλείνετε το αριστερό σας μάτι, αυτό αυτομάτως καθιστά επικρατέστερο το ένα και μοναδικό μάτι που είναι ανοιχτό, το δεξί. Αυτή η τρεις τροπή είναι. Επαναλαμβάνω ότι ο καλύτερος από όλους είναι να πάτε σε ένα δάσκαλο να σας αλλάξει πλευρά. Να σας βοηθήσει δηλαδή να αλλάξετε πλευρά, να επομίζετε την άλλη πλευρά. Γεια σας, να είστε καλά, περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα για να φτιάξουμε τα επόμενα βίντεο.